Ο Πρωθυπουργός σήμερα βρέθηκε στην Καρδίτσα προκειμένου να δει το μέγεθος της μεγάλης καταστροφής που προκάλεσε η πρόσφατη θεομηνία. Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν πολλές ζημιές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού. Και είναι αλήθεια πως το μήνυμά του ήταν να προασπίσουμε και να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο την ανθρώπινη ζωή. Όμως η επόμενη μέρα βρίσκει τον νομό Καρδίτσας με πάρα πολλά προβλήματα. Και η παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με μεγάλο αριθμό υπουργών δείχνει και τα αντανακλαστικά αλλά και το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση παρούσα έχει καταγράψει τα ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός, πέραν της ευρείας σύσκεψης στην οποία συμμετείχε στο Δημαρχείο της Καρδίτσας με το σύνολο των φορέων του νομού, επισκέφθηκε και το Μουζάκι προκειμένου να δει τα πολλά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές οι οποίες έχουν προκληθεί. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι βλέποντας τη σταθερή και συγκεκριμένη δική του πολιτική βούληση, την πολιτική βούληση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να προωθήσει έργα πνοής τα οποία ξαναδίνουν ζωή και στην τοπική κοινωνία της πόλης του Μουζακίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Με την ανακατασκευή του περιφερειακού δρόμου, με την κατασκευή νέου ουσιαστικά κέντρου υγείας στο Μουζάκι, αλλά και βεβαίως με την προσπάθεια να αναζητήσουμε την επικαιροποίηση της μελέτης του φράγματος Μουζακίου, που θα αλλάξει το χάρτη της περιοχής και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιπλημμυρική προστασία όλη συνολικά της περιοχής. Είχαμε την ευκαιρία και με τον Δήμαρχο και με τους βουλευτές να του μεταφέρουμε τα προβλήματα της περιοχής, αλλά κυρίως είχαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να δούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ενδιαφέρεται και στην πραγματικότητα με τις δικές του δηλώσεις να σηματοδοτεί τις όποιες εξελίξεις οι οποίες πιστεύω ότι θα στηρίξουν ισχυρά την τοπική κοινωνία της περιοχής.